Για να κάνουμε τώρα ησυχία, να μας πει ο διδάσκαλος στην διδασκαλία. Μπορούμε να αρχίσουμε. Κατά τη συνήθειά μας εδώ θα δούμε λίγο το κείμενο, το οποίο ακούσαμε σήμερα, το αποστολικό κείμενο το οποίο ακούσαμε. Από την επιστολή προς Γαλάτας, όπως θα θυμάστε, να διαβάσουμε λίγο και να προχωρήσουμε λίγο στην συζήτηση του κειμένου. Αδελφοί, λέει το κείμενο, ειδώτες ότι ούτε και ούτε άνθρωπος εξέργω νόμου, η μη διαπίστεως Ιησού Χριστού και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμεν, είναι αδικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούτε εξέργω νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξέργω νόμου πάσα σάρξ. Είναι ένα κείμενο το οποίο φαντάζομαι ότι όσοι το καταλαβαίνουν, αν θελήσουν να το σκεφτούν, ήδη θα συναντούν δυσκολίες. Για κάποιο λόγο λέει ο Απόστολος ότι ξέρουμε, λέει, ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου. Και γι' αυτό λέει εμείς πιστεύουμε στον Χριστό, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί με νομικό τρόπο. Ου δικαιωθήσετε εξέργων νόμου πάσα σάρξ. Κανένας άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να δικαιωθεί με τα έργα του νόμου. Είναι μια κατηγορηματική δήλωση του Παύλου και φανταστείτε ότι αυτό το λέει κάποιος φαρισαίος, ο Παύλος ήταν φαρισαίος, ο οποίος έχει μεταστραφεί και είναι ένας διδάσκαλος του νόμου ο οποίος μιλάει εδώ. Γι' αυτό αυτό που λέει έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή το γεγονός ότι εξέργω νόμου δεν είναι δυνατόν να σωθεί κανένας απολύτως άνθρωπος. Και αντιπαραθέτει μάλιστα ο Παύλος τα έργα του νόμου από τη μία και την πίστη στον Χριστό από την άλλη. Μοιάζει να είναι μια αντιπαράθεση και είναι μια απόλυτη αντιπαράθεση. Τα έργα του νόμου από τη μία και η πίστη στον Χριστό από την άλλη. Δηλαδή τι είναι η πίστη στον Χριστό? Δεν σχετίζονται τα δύο αυτά τα διαφορετικά φαινομενικά πράγματα. Τι είναι τα έργα του νόμου? Μιλάει φυσικά για τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Έτσι, όπως ξέρετε, ο Μωσαϊκός νόμος αποτελείται από μία σειρά νομικές εντολές, μία σειρά νομικών εντολών λοιπόν, οι οποίες διδάσκουν και κατευθύνουν τον άνθρωπο στη συμμόρφωση με το θέλημα του Θεού. Αλλά ο νόμος αυτός έχει ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα. Δεν αποτελεί όλη την αλήθεια. Και επειδή δεν αποτελεί όλη την αλήθεια, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Έχουμε να κάνουμε εδώ με μια υπέρβαση της Ιουδαϊκής θρησκείας. Σαν να λέμε ότι ο νόμος είναι ένα προήμιο, μια εισαγωγή, η οποία, όπως θα πει αλλού ο Απόστολος Παύλος, σκοπεύει στο να δείξει στον άνθρωπο την αμαρτία. Να δείξει στον άνθρωπο ότι είναι αμαρτωλός. Εάν δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει και αμαρτία, γιατί κανείς δεν υπάρχει, δεν έχει κανένα τρόπο να διαπιστώσει, έτσι, ότι είναι αμαρτωλός. Μόλις όμως σου πει ου κλέψεις, καταλαβαίνεις ότι είσαι κλέφτης, ότι θες να γίνεις κλέφτης. Μόλις σου πει, ξέρω εγώ, ου φωνεύσεις, καταλαβαίνεις ότι ευχαρίστως θα σκότωνες μερικούς, αλλά δεν το κάνεις. Ή το κάνεις και αμέσως αρχίζει η ενοχή. Όταν σου πει ου μοιχεύσεις, αμέσως καταλαβαίνεις ότι εσύ που νόμιζες ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα, ότι είσαι στην πραγματικότητα πολύ ανοιχτός σε αυτά τα θέματα. Ο νόμος λοιπόν δεν δίνεται για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να τον σώσει. Θα λέγαμε ότι ο νόμος στην καλύτερη περίπτωση δείχνει στον άνθρωπο τα όρια του. Είναι πολύ σοβαρό να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί? Διότι όπως είχαμε πει και μια άλλη φορά, σε μεγάλο βαθμό οι χριστιανοί και εμείς ακόμα, που δεν είμαστε Ιουδαίοι,
που ζούμε στον νόμο της χάριτος, δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Και αν ψάξετε και κάνετε ένα γκάλωπ εσωτερικό, έτσι, σε ένα, ξέρω εγώ, σε 100.000 χριστιανούς, θα δείτε οι 99.000 από αυτούς να έχουν μια νομική άποψη για τη σχέση τους με τον Θεό. Ο Θεός είναι κάποιος ο οποίος έχει μια δύναμη και με τη δύναμη του αυτή μου επιβάλλει ορισμένα πράγματα τα οποία εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν τα θέλω και κυρίως δεν τα μπορώ. Καταλάβατε, για το λόγο αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, γιατί με τους νέους έχουμε μια έκρηξη έτσι στην εφηβεία, έτσι δεν είναι? Νέες δυνάμεις, νέες προορίζοντες, νέες δυνατότητες αποκαλύπτονται. Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η νομική προϋπόθεση των σχέσεων μετά του Θεού, τα πάντα διαλύονται και καταλύονται και ο άνθρωπος φεύγει από την Εκκλησία κάποια στιγμή, διότι μέχρι τότε εκείνο το οποίο του έμαθαν είναι ότι μετά του Θεού τα έργα νόμου σώζουν. Τα έργα του νόμου. Πρέπει να είσαι άμεμπτος, να κάνεις εκείνο, 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 εκείνο. Μα εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα ή δεν τα καταλαβαίνω. Η αιτία λοιπόν της αναχώρησης σε μια δεδομένη στιγμή, βλέπει κανείς το φαινόμενο αυτό σε μεγάλες μητροπόλεις ή σε κατασκηνώσεις. Βλέπει κανείς τα παιδάκια μέχρι 12, 13, 14, 15 ετών να είναι εκεί παρόντα. Μετά τα 15 να φεύγουν και να εξαφανίζονται και να ψάχνουν να βρουν οι άνθρωποι υλικό να επανδρώσουν μια ομάδα κατασκήνωσης, ας πούμε, ενώ στην έκτη δημοτικό έχουν 5 ομάδες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και η αιτία είναι ότι εκείνη τη στιγμή, έχοντας μείνει στην νομική αντίληψη την περί Θεού, την νομική αντίληψη, και μη μπορώντας το παιδί αυτό, μη έχοντας διδαχθεί ότι ο Θεός είναι αγάπη και ότι ο Θεός για κάποιο παράξενο λόγο, πολύ δυσδιάγνωστο και ακατανόητο, το αγαπά χωρίς αιτία. Έτσι, αισθάνεται ότι δεν είναι εντάξει, επομένως αναχωρεί για να μην έχει ενοχή. Καταλάβατε, σας είπα ότι η ενοχή έχει κάνει τόσο κακό στην Εκκλησία, όσοι δεν έχουν κάνει οι μεγάλοι διώκτες του χριστιανισμού. Οι μεγάλοι διώκτες του χριστιανισμού έκαναν ένα κακό. Έτσι, το οποίο τελείωσε. Τώρα το κακό το μεγάλο γίνεται από τις ενοχές. Τις οποίες, εδώ είναι το φοβερό, τις επιβάλλουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας στους άλλους. Καταλάβατε. Λοιπόν, θα εξηγήσω περισσότερα τα πράγματα, γιατί ήδη μερικοί μπερδεύτηκαν με αυτά που λέω. Αλλά δεν είναι δικά μου τα λόγια, αυτά είναι του Αποστόλου Παύλου, προσέξτε. Ού δικαιωθείστε εξ έργο νόμου, πάτε. Δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος εξ έργο νόμου. Γιατί? Γιατί ας υποθέσουμε ότι κάνει όλα όσα λένε οι 10 μοσαϊκές εντολές. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ακούν τη λέξη εντολή οι χριστιανοί σήμερα, αμέσως ο νόμος τους πάει στις 10 εντολές. Κανένας δεν σκέφτεται τους μακαρισμούς, για παράδειγμα. Για μας οι εντολές δεν είναι οι 10 του Μωυσή. Είναι κάτι τελείως άλλο. Είναι οι μακαρισμοί και είναι αυτά τα οποία είπε ο Χριστός. Έτσι. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι μοσαϊκές εντολές από μόνες τους δεν αρκούν για να δημιουργήσουν μια επάρκεια σχέση μετά του Θεού. Και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θέλω να πω το εξής δηλαδή, ότι όταν κανείς στηρίζει τις 10 μοσαϊκές εντολές, δεν κλέβει, δεν σκοτώνει, δεν ψευδομαρτυρεί, δεν θυμάμαι και όλα πως είναι εκεί. Λοιπόν, δεν τα κάνει όλα αυτά. Αυτός ο άνθρωπος, ερώτηση, έχει σχέση μετά του Θεού? Όχι. Είναι άμεμπτος κατά νόμων. Η φράση υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Είναι άμεμπτος κατά νόμων. Σχέση μετά του Θεού έχει? Καταλαβαίνετε τι λέω? Η σχέση μετά του Θεού είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε αν υπάρχει. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δικαίους. Λέμε ο δίκαιος στάδε, δίκαιος. Μια λέξη η οποία και αυτή έχει νομικό χαρακτήρα. Δίκαιος. Έτσι, οι προφήτες είναι ελάχιστοι. Αυτοί που πήγαν λίγο παραπέρα και είδαν όπως ο Μωυσής τη βάτο να καίγεται. Και πήγαν παραπέρα από την ηθική δηλαδή. Πήγαν πέρα από το νόμο και είδαν ότι είναι μια σχέση ζωής, είναι το ζωντανό. Ο Θεός είναι κάτι τελείως άλλο. Δεν είναι μια σειρά εντολών απλώς. Ο Ισαΐας, έτσι, μετρούνται στα δάχτυλα αυτοί. Ο Δαβίδ, ο οποίος χώρευε μπροστά στην Κιβωτό γυμνός και έλεγε από πίσω η Δεβόρα, ντρέπεσαι εσύ, είσαι βασιλιάς του Ισραήλ. Μας έκανε ρεζίλ και εμάς και το Θεό και όλους. Μα αυτό είναι ο Θεός, έλεγε αυτό. Αυτός ο χορός που κάνω τώρα.
ή ο Ηλίας, ο οποίος δέχτηκε την άβρα τη λεπτή εκείνη. Έρχεται ο σεισμός στην αρχή, τα λέγαμε μια φορά νομίζω, και δεν ήταν εκεί ο Θεός, όταν ήταν να φανερωθεί ο Θεός στον Ηλία, έρχεται, ξέρω εγώ, δυνατός άνεμος, και ούτε εκεί ήτανε. Γενικά, η εμφάνιση του Θεού σε ένα επίπεδο υψηλότερο δεν είναι ποτέ μια ισχυρή εμφάνιση που συντρίβει τον άνθρωπο και τον υποτάσσει και τον κάνει υποτελή και του δημιουργεί δέος εξωτερικό. Έρχεται μετά, λέει, η φωνή άβρας λεπτής, ένα λεπτό αεράκι, και εκεί μέσα ήταν ο Θεός. Έτσι, είναι λίγοι όμως αυτοί στην Παλαιά Διαθήκη που αξιώθηκαν να ξεπεράσουν τα μέτρα του νόμου. Έτσι, τα μέτρα του νόμου ξεπερνούνται από τον ίδιο το Θεό, όταν ο ίδιος επιχειρεί το μεγάλο αυτό επιχείρημα και τη μεγάλη αυτή ιστορία που λέγεται ενσάρκωση. Με την ενσάρκωση το ανθρώπινο πλάσμα προσλαμβάνεται όπως είναι, στις συνέπειες της αμαρτίας του. Καταλαβαίνετε, είναι φοβερό. Δεν υπάρχει δηλαδή προηγουμένως η δική μου, ας το πούμε, αξιοσύνη, και επειδή ήμουν άξιος έγινε κάτι τέτοιο. Υπάρχει το πολύ η Παναγία, η οποία κατά κάποιο τρόπο μόνη της αυτή προχωρεί τόσο μακριά, ούτως ώστε ο Θεός να αγαπήσει να γεννηθεί από αυτήν, όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Αλλά η πουδενή, πώς το λέει και ο Απόστολος Παύλος, έτι ημών όντων αμαρτωλών Χριστός απέθανε, υπεργάρ δικαίου μόλις της αποθανείται. Αν είναι κάποιος δίκαιος, λέει, πολύ δύσκολο να πεθάνεις γι' αυτόν. Πόσο μάλλον εμείς που είμαστε εντελώς, λέει, αμαρτωλοί, και πεθαίνει περί ημών όντων ημών αμαρτωλών. Δηλαδή, δεν είναι άξιος ο άνθρωπος της ενσαρκώσεως και της θυσίας. Ο όλου αυτού του φοβερού επιχειρήματος, του εγχειρήματος που κάνει ο Θεός να μπει στην ιστορία, να αμφισβητηθεί και να αμφισβητείται ακόμα, έτσι, και να υφίσταται αυτή τη μεγάλη, να εκτεθεί τόσο πολύ δηλαδή, όσο έχει εκτεθεί. Δεν το εξηγεί αυτό η αξιοσύνη του ανθρώπου. Ακριβώς γι' αυτό σήμερα, αν κλειστεί κανείς τα έργα του νόμου και πει ότι εγώ είμαι τέλειος, είναι σαν να μην χρειάζεται την ενσάρκωση. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Μα το θέμα είναι ότι τη Θεία Ζωή μου την ανοίγει ενσάρκωση. Η αγάπη του Θεού είναι δωρεάν αυτό το άνοιγμα. Ακριβώς γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η δικαίωση είναι διαπίστεως. Πίστη τι σημαίνει? Πίστη σημαίνει σχέση. Πίστη σημαίνει σχέση. Είναι η πίστη, ο Θεός είναι πιστός σε μένα, όπως είναι η σύζυγος πιστή στο σύζυγο, ο φίλος στο φίλο. Λέμε την έννοια της πιστότητας τη χρησιμοποιούμε σήμερα μόνο στις σχέσεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Θεός είναι πιστός στον άνθρωπο, με την έννοια του ότι δεν διαρριγνύει το δεσμό αυτό που τον διέριξε η αμαρτία ανθρώπου Θεού, του ανθρώπου. Για το Θεό συνεχίζει να υπάρχει σχέση. Και επειδή συνεχίζει να υπάρχει σχέση, μπαίνει μέσα στη διαδικασία αυτή, στο τολμηρό αυτό εγχείρημα, το πολύ τολμηρό για Θεό. Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, Έλληνες δε μορία. Για τους Έλληνες είναι μορία αυτό που κάνει ο Θεός, τους Έλληνες φιλοσόφους. Για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο. Καταλαβαίνετε, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτεί κανείς, έτσι, για να μπορέσει να βγάλει μία ανάκρη. Επιχειρεί λοιπόν την ενσάρκωση μετά από όλα αυτά ο Θεός, έτσι, και με τον τρόπο αυτό αναλαμβάνει το θάνατό μου, αναλαμβάνει το διέξοδό μου, αναλαμβάνει την απιστία μου. Μένει ο ίδιος πιστός δηλαδή στον άνθρωπο, πιστός στη σχέση αυτή την οποία ίδρυσε κάποτε δημιουργώντας τον άνθρωπο. Δεν αφίσταται, δεν φεύγει από τη σχέση αυτή. Παρόλη τη διαδικασία του κακού και το φοβερό κακό το οποίο ο άνθρωπος ελεύθερα αναπτύσσει. Λοιπόν, ο Θεός μένει πιστός στον άνθρωπο. Και γι' αυτό μιλάμε κι εμείς για πίστη στο Θεό. Είμαι πιστός σε κάποιον που μου έχει μείνει πιστός. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε για πίστη. Πίστη είναι σχέση. Σχέση μεταξύ προσώπων. Όταν χρειάζεται να γνωρίσω ένα αντικείμενο, έτσι, η γνώση αυτή μου επιβάλλεται. Δεν μπορώ να πω ότι το ποτήρι αυτό δεν είναι ποτήρι. Αν το πω, θα νομίσετε όλοι ότι έχω κάτι πάθει, τέλος πάντων. Αυτό είναι γνώση. Η πίστη όμως είναι κάτι άλλο. Είναι γνώση μεταξύ προσώπων. Μπορώ να πω σε κάποιον, δεν θέλω να σε ξέρω. Τι θα πει δεν θέλω να σε ξέρω? Μπορείς να πεις το ποτήρι, δεν θέλω να σε ξέρω? Μπορείς να πεις το τραπέζι, δεν θέλω να σε ξέρω? Αν το πεις αυτό, έχεις πρόβλημα. Σε ένα πρόσωπο μπορείς να πεις δεν θέλω να σε ξέρω. Η πίστη είναι γνώση μεταξύ προσώπων. Δύο νέοι που ερωτεύονται ένας τον άλλον, ανοίγεται ο ένας τον άλλον, αποκαλύπτεται ο ένας τον άλλον. Βλέπετε ότι η πίστη έχει αποκάλυψη.
ανοίγει ο ένας την καρδιά του στον άλλον. Έτσι, και με τον τρόπο αυτό γνωρίζουν ένας τον άλλον μέσα από την αυτή την αμοιβαία αποκάλυψη, έτσι και την αγάπη που υπάρχει. Βλέπετε τι σημαίνει πίστη? Σημαίνει αποκάλυψη, σημαίνει σχέση μεταξύ προσώπων, σημαίνει αγάπη. Έτσι μετά του Θεού έχουμε σχέση πίστεως μετά του Χριστού. Δεν έχουμε σχέση νομική. Αυτό είναι το πολύ σοβαρό. Και μόνο όταν έχει κανείς τέτοιου είδους σχέση μετά του Χριστού καταλαβαίνει την εκπλήρωση των εντολών. Δηλαδή κάνει πλέον το χατήρι αυτού που αγαπά. Με την έννοια αυτή, σε εμάς οι εντολές δεν έχουν νομικό χαρακτήρα, αλλά έχουν χαρακτήρα εκπληρώσεως μιας σχέσεως. Μια σχέση δεν έχει πάντα τους όρους της. Όταν αγαπάς κάποιον, δεν θες να του κάνεις τα χατήρια? Όταν σε αγαπά αυτός, δεν σου κάνει εσένα τα χατήρια? Θα το πω έτσι απλά. Έτσι λοιπόν ο Θεός κάνει τα χατήρια μου και εγώ κάνω τα δικά του. Αυτή η αμοιβαιότητα, η αγαπητική, είναι η πίστη. Πόσο μακριά είναι αυτό από μια σχέση νομική? Επιμένω σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι όποιοι το καταλάβουν αυτό θα βρουν πάρα πολύ ανάπαυση, πολύ μεγάλη ανάπαυση. Την ανάπαυση που έχει ο Απόστολος Παύλος. Καταλάβατε, ο οποίος ήταν άμεμπτος κατανόμων, λέει, προσέξτε, ζηλωτής, αυτούς τους κυνηγούς τους χριστιανούς για να τους από πόλη σε πόλη τους έπιανε, ζηλωτής του νόμου, ζηλωτής. Δεν είναι κάποιος ο οποίος δεν τήρησε τον νόμο, ο Παύλος, είναι κάποιος που τήρησε απόλυτα τον νόμο. Και λέει λοιπόν ότι ο νόμος δεν με σώζει, ο νόμος μου έδειξε την αμαρτία μου, ο νόμος με έκλεισε στον εαυτό μου. Έκανα ορισμένα πράγματα έτσι για να μάθω απλώς, ας πούμε στην καλύτερη περίπτωση, πρώτον ότι είμαι αμαρτωλός και δεύτερον ότι δεν πρέπει να αμαρτάνω. Αλλά ούτε το ένα κατάφερα να φτάσω στο τέλος, ούτε το άλλο. Καταλαβαίνετε τι λέω? Γι' αυτό ακριβώς ο τύπος του Φαρισαίου στο Ευαγγέλιο είναι ο τύπος του υποκριτή. Ουέ, ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. Σε κανέναν άλλο ο Χριστός δεν είπε το ουέ, σε κανέναν, αλίμονος. Μόνο σε αυτούς. Γιατί? Διότι είναι αυτοί οι οποίοι εξωτερικά φροντίζουν να είναι άμεμπτοι, μέσα τους όμως δεν έχουν τίποτα. Είναι τελείως άδειοι. Εξωτερικά όμως πλέον τα χέρια τους φορές πρέπει, είχαν αυτά οι Εβραίοι όλα στο Δευτερονόμιο, τα δείτε. Θα τρομάξετε πόσα πολλά έχουν. Πόσες φορές θα πλένεις τα χέρια, τα πόδια, το κεφάλι, τα ρούχα θα αλλάζεις, θα ξαναβάζεις, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις το άλλο, αυτοί όλοι οι καθαρμοί και όλα αυτά, άμεμπτοι σε αυτά τα πράγματα. Καμία σχέση εσωτερική μετά του Θεού. Γι' αυτό όταν έρχεται ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού, δεν τον αναγνωρίζει κανένας. Και σπέβδουν αμέσως να τον σκοτώσουν. Γιατί τους βγάζει από την ησυχία τους και τους βγάζει από την αυτοπεποίθησή τους και από την αυτοβεβαίωση αυτή την οποία έχουν. Λοιπόν, ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός είναι αμαρτωλός. Σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο προχωρεί στο αγαθό είναι τελείως διαφορετικός. Δεν έχει μια εξωτερική συμμόρφωση σε εντολές, αλλά μια εσωτερική σχέση με κάποιον που τον αγαπά και αγαπάτε. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτός που με αγαπά και με αγαπά έτσι τόσο, με στηρίζει συνεχώς. Για παράδειγμα, τι είναι η εξομολόγηση? Η εξομολόγηση είναι το να τεινάζεις στον αέρα τον νόμο. Αν υπήρχε νόμος, ο νόμος είναι απαράβατος. Και αν συγχωρηθείς μια φορά, τη δεύτερη δεν μπορείς και την τρίτη είναι αδύνατο. Πας στην εξομολόγηση όμως και λες 100 φορές, πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Και δεν έρχεται να ακούς καμιά φορά να σου λέει, ξέρω εγώ, ή δεν έχει δικαίωμα να σου πει ο πνευματικός, δεν θα εξομολογηθείς ξανά τώρα. Μετά από ένα χρόνο, μην τυχόν μου ξαναεξομολογηθείς το αμάρτημα αυτό. Δεν θα το ξανακάνεις. Αλλιώς δεν σε εξομολογώ. Έγινε ποτέ σε κανέναν αυτό? Όχι. Γιατί δεν έγινε? Διότι δεν το επιτρέπει το κανονικό δίκαιο, δεν το επιτρέπει η παράδοση της Εκκλησίας να γίνει. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν κρινόμεθα από το Θεό. Αλλά τι γίνεται? Δωρεάν προσερχόμαστε συνέχεια. 10 φορές την ημέρα εξομολογείται κανείς. Δεν χρειάζεται να τον εμποδίσει. Δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανείς γι' αυτό. Εκτός αν είναι στα καλά του βέβαια. Θέλω να πω δηλαδή. Η εξομολόγηση είναι ένα από τα τεκμήρια, για να σας αποδείξω,
ότι δεν ζούμε σε περίοδο κρίσεως, αλλά σε περίοδο χάριτος. Το σημαίνει χάρις. Τι σημαίνει χάρις? Αφού έκανες κάτι επίτηδες. Εκουσίως το έκανες, επίτηδες το έκανες. Πας στον πνευματικό και λες, ναι, το έκανα. Και ο Θεός το θεωρεί το έκανες αθέλητα. Ενώ το έκανες με τη θέλησή σου. Καταλαβαίνετε τι λέω? Ζούμε σε περίοδο χάριτος. Σε εμάς δεν είναι ο νόμος πλέον. Ποιος νόμος, αφού όλοι οι νόμοι τους έχουμε την άκρη στον αέρα? Είναι η αγάπη του Θεού η οποία κοιτάει τώρα να μας, το φιλότιμο, να μας αγγίξει το φιλότιμο. Και περιμένει ο Θεός μέσα από τις άπειρες συγγνώμες και από τις άπειρες δωρεές να ανακάμψει ο άνθρωπος σιγά σιγά και να τον αγαπήσει, προσέξτε. Να φιλοτιμηθεί στην καρδιά του ανθρώπου στοχεύει. Δεν στοχεύει στην αρετή του. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα πόσο θα έπρεπε να το τονίσουμε. Δεν στοχεύει στην εξωτερική του αρετή. Στοχεύει στην καρδιά του. Γι' αυτό και βλέπουμε στο Ευαγγέλιο να είναι γεμάτο από περιπτώσεις όπου πράγματι βλέπουμε να υπερισχύει αυτή η αγάπη. Πάρτε το Ματθαίο, τον Τελώνη. Είναι ο Τελώνης, είναι ένας πολύ διεφθαρμένος άνθρωπος της εποχής του, ένα απέσιος, εντελώς απέσιος δηλαδή, τύρανος του ίδιου του λαού του, και κάποια στιγμή είναι πολύ κοντός, ανεβαίνει σε μια σικιά και φωνάζει κι αυτός. Και ο Χριστός του λέει, να, σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου. Τι έκανε ο Ματθαίος? Σταμάτησε να είναι? Όχι, δεν σταμάτησε. Αφού πήγε ο Χριστός στο σπίτι του, λέει, ακούστε να σκεφτούμε λίγο έτσι θεολογικότερα. Αφού πάει ο Χριστός στο σπίτι του, λέει, σήμερα, λέει, ήτινο σε κοφάντης αποδίδουν τη τραπλούν και λοιπά, και δίνω την περιουσία μου στους φτωχούς και τέσσερις φορές περισσότερο σε κάποιον ο οποίος του πήρα τα λεφτά. Αφού πήγε ο Χριστός στο σπίτι του, έτσι. Να πω και άλλα παραδείγματα, να πω για την γυναίκα εκείνη την πασίγνωστη που εμίχευσε πανόλη και ετοιμάζουν τις πέτρες, έτσι, ξέρετε το σκηνικό, και νομίζω μαζί το λέγαμε μια φορά, τι λένε τα απόκριφα, τι έκανε ο Χριστός, πήγε και έγραφε στη γη, λέει το Ευαγγέλιο, και σταματάει εκεί. Τα απόκριφα Ευαγγέλια λένε και τι έγραφε, έγραφε τα ονόματα αυτών που ήταν δίπλα, των μεγάλων Φαρισαίων και τα ονόματα των ερωμένων τους δίπλα. Όπως σήμερα οι γεροντάδες, ο Πορφύριος, ο Παΐσιος, ξέρουν, ας πούμε, τα εσώψυχά μας και μας τα λέγανε. Έτσι ο Χριστός έγραφε, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Εζεκίλ, ξέρω εγώ, και έγραφε δίπλα Σάρα, ξέρω εγώ. Έβλεπε ο καθένας, είχε την πέτρα στο χέρι και του πέφτει η πέτρα, βέβαια. Ναι. Θέλω να πω ότι και αυτοί δεν μπορούν να ρίξουν. Ο αναμάρτητος, λέει, ποιος θα ρίξει πρώτος? Ο αναμάρτητος. Τι αναμάρτητος? Κανένας δεν έριξε. Βλέπετε στη συνέχεια όμως, δεν ρίχνει αυτό στην πέτρα. Σε κατέκρινε κανείς? Όχι. Αυτοί δεν σε κατέκριναν γιατί είναι άδικοι. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Γιατί εγώ σε αγαπώ. Καταλάβατε? Είναι ανεξήγητο για τον ηθικό λόγο γιατί δεν πήρε μια να βράχω ο ίδιος να τη ρίξει μια να την αφήσει στον τόπο. Αν ήταν ο Μωυσής, αυτό θα έκανε. Ο Μωυσής θα έλεγε, ο Μωυσής ήταν φλογερός. Έχει κανένας τίποτα? Και εσείς τέτοιοι είστε, φύγετε από εδώ. Θα τους έδιωχνε όλους. Δεν θα παίρνετε ένα βράχο, θα τους έδινε στο κεφάλι και θα έμεινε στον τόπο. Ο Μωυσής. Ο Χριστός κάνει κάτι τελείως άλλο. Πήγαινε, φύγε. Δεν τα έχουμε καταλάβει αυτά, γι' αυτό τα λέω έτσι. Έχουμε ένα στραβό πράγμα στο νου μας και αυτό το στραβό πράγμα που έχουμε στο νου μας είναι πολλές φορές χειρότερο και από το ψεύδος. Καλύτερα να μην ξέραμε τίποτα. Γιατί με τον τρόπο αυτό, σας είπα, πολλούς ανθρώπους ευαίσθητους δεν μπορούμε να τους ελκύσουμε. Αντιθέτως, μάλιστα, νομίζω ότι τους απομακρύνουμε με τον τρόπο αυτόν, χωρίς να το θέλουμε. Διότι έχουν για το Θεό πολύ άθεοι, ξέρετε. Υπάρχουν άθεοι, τέλος πάντων, που έχουν για το Θεό μια πολύ πιο μεγάλη ιδέα από ό,τι έχουμε εμείς γι' αυτόν. Δεν τον πιστεύουν να δει σαν ουράνιο χωροφύλακα, δεν τον θέλουν σαν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι σε εμάς είναι όλοι φιλάνθρωποι. Όταν συναντά κανείς Αγίους βλέπει μια τεράστια φιλανθρωπία. Αντί να περίμενε να βρει κάποιον κριτή ο οποίος θα τον εξουθενώσει,
συναντάνε έναν άνθρωπο τεράστια, πώς να το πω, αγάπη, ας πούμε, την οποία σας είπα, όσοι από εμάς έχουμε συναντήσει τέτοιους Αγίους, την γνωρίσαμε. Και αγάπη σε κάποιον ο οποίος είναι άσχετος, όχι αγάπη σε κάποιον σχετικό, διότι ως άσχετους γνωρίσαμε. Καταλαβαίνετε, σε κάποιον εντελώς άσχετο, ο οποίος, ξέρω εγώ, ούτε καν κάνει τον κόπο να μπει, ας πούμε, σε μια νομική διαδικασία, καταλαβαίνετε, να συμμορφωθεί σε κάτι και να τον αγαπάει αυτός ο άνθρωπος έτσι και με την αγάπη αυτή να του ανοίγει το δρόμο στην αποκάλυψη της αγάπης του Θεού. Και με το φιλότιμο, έλεγε τη λέξη αυτή συνέχεια ο Γιώργο Παΐσιος, γι' αυτό τη λέω, με το φιλότιμο να αλλάζει ο άνθρωπος. Μόνο έτσι θέλει ο Θεός. Μόνο έτσι θέλει ο Θεός. Αυτό σημαίνει το ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός. Ηλαρών δότην. Θέλει κάποιον ο οποίος να δίνει ό,τι δίνει με ευχαρίστως. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις για το Θεό γίνεται ευχαρίστως από σένα. Και με τον τρόπο αυτό είναι αληθινό. Αν δεν θες να το κάνεις, μην το κάνεις. Αλλά το να ζορίζεσαι εξωτερικά και να βλαστημάς μέσα στο Θεό που είναι τέτοιος και να προσπαθείς να συμμορφωθείς σε κάτι που δεν καταλαβαίνεις, και όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που ούτε το θέλει ο Θεός ούτε νομίζω ο Απόστολος Παύλος. Έτσι συνεχίζω πάλι, κάνω ένα άλμα, και εγώ γαρ δια νόμου, νόμου απέθανον ή να Θεό ζήσω. Έτσι, με τον νόμο λέει, πέθανα ως προς τον νόμο για να ζήσω στο Θεό, μέσα στο Θεό. Κοιτάξτε τι αντίθεση. Από τη μία πλευρά υπάρχει ο νόμος και από την άλλη υπάρχει ο Θεός. Καλά, ο Θεός δεν έδωσε τον νόμο. Το κλείσιμο στον νόμο όμως σημαίνει να χάσει το Θεό. Το κλείσιμο στον νόμο, στον νομικισμό και στην αυτή είναι να χάσει το Θεό, στην κυριολεξία. Αυτά είναι λόγια του Παύλου. Δια νόμου, νόμο, είναι να Θεό ζήσω. Και βέβαια συνεχίζει παρακάτω, Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Επειδή αυτός τον οποίο αγαπώ είναι σταυρωμένος και εγώ είμαι έτσι σταυρωμένος σαν αυτόν, αυτό μόνο οι αγαπούν το καταλαβαίνουν βέβαια. Δεν υπάρχει νομικισμός εδώ. Όταν αγαπάς κάποιον σταυρωμένο, είσαι και εσύ σταυρωμένος. Ναι ή όχι? Α. Ζω δε ουκέτη εγώ. Ζω δε ουκέτη εγώ. Και δεν ζω εγώ. Κοιτάξτε μια φράση, η οποία είναι, ποιος μπορεί να την πει από εμάς? Ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν ζω εγώ πια. Αλλά ζει δε εν εμή Χριστός. Δηλαδή είναι, πώς μπορεί κανείς με νομικό τρόπο να πει κάτι τέτοιο? Νομίζω δεν μπορεί απλά. Είναι αυτό που λέμε τόση ώρα. Είναι μια πίστη, μια σχέση, μια αιώνια σχέση. Ακατάλητη αγάπη, η οποία είναι πλέον άλλης τάξεως, δεν είναι μια θρησκευτική σχέση. Είναι κάτι άλλο. Αλλά ποιος είπε το χριστιανισμό στην θρησκεία? Δεν είναι. Είναι το τέλος της θρησκείας. Θρησκεία σημαίνει να κάθομαι απέναντι από τον Θεό και να τον εξευμενίζω ή να με εξευμενίζει αυτός, ανάλογα. Εκείνο το οποίο βλέπουμε εδώ είναι μια απόλυτη ταύτιση, μια κοινωνία. Απόλυτη. Τέτοια που οι πατέρες την είπαν έρωτα, θείος έρωτα. Δεν έχει άλλο όνομα αυτό το πράγμα. Πώς θα το πεις αλλιώς? Μια σύνδεξη, μια συνύπαρξη. Καταλαβαίνετε? Έτσι. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εμή Χριστός. Δεν είμαι εγώ, δεν υπάρχω. Είναι εκείνος, είμαι εκείνος, εγώ είμαι εκείνος, εκείνος είμαι εγώ. Ω δε νυν ζω εν σαρκή, αυτά που ζω στη ζωή αυτή, εν πίστη ζω τι του Υιού, του Θεού, του αγαπήσαντός με, και παραδόντω σε αυτόν υπέρ μου. Ό,τι ζω, το ζω μέσα αυτή τη σχέση, λέει. Ποια σχέση? Τη σχέση με αυτόν που με αγάπησε και με του Θεού, το αγαπήσαντός με, και παραδόντω σε αυτόν και παραδόντω στον εαυτό του υπέρ μου. Μια υπέρτατη σχέση στη θέση του νόμου. Όταν υπάρξει σχέση αυτή, ο άνθρωπος σιγά σιγά, λένε οι πατέρες, σταματά να αμαρτάνει. Γιατί δεν του χρειάζεται η αμαρτία. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι καθυλωμένος στον νόμο, στα δεσμά του νόμου, έχει μεγάλη ανάγκη την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία είναι η ελευθερία του.
και συνεχώς είναι κοντά στην αμαρτία και γυρίζει γύρω από την αμαρτία. Γι' αυτό οι Φαρισαίοι έχουν διπλή ζωή. Απ' τη μία είναι άμεμπτοι, λιθοβολούν τη Μιχαλίδα, απ' την άλλη έχει ο καθένας τη δική του. Εάν μείνουμε στον νόμο, η καρδιά δεν γεμίζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν σώζεται, δεν ολοκληρώνεται. Και νομίζω ότι το πρόβλημά μας ως χριστιανών είναι ακριβώς αυτό και γι' αυτό ακριβώς δεν νιώθουμε και πληρότητα αρκετή, νομίζω. Όχι επειδή είμαστε αμαρτωλοί, αλλά επειδή δεν αγαπούμε το Θεό. Καταλάβατε. Μπορεί κανείς να είναι αμάρτητος και τελείως νεκρός εσωτερικά, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Έρχονται εδώ, λέει, άνθρωποι από οργανώσεις, από κινήσεις, από τέτοια, δεν καταλαβαίνουν τίποτα από Θείον Έρωτα, λέει, τίποτα. Είναι ξεροί εντελώς μέσα τους, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Σαν να είναι άθεοι, λέει. Φοβερό πράγμα. Λόγια του πατρός Παϊσίου. Με το Ευαγγέλιο στο χέρι και να είσαι άθεος. Δηλαδή να μην έχεις Θεό και βλέπεις έναν αμαρτωλό ο οποίος είναι, ξέρει να πει το Κύριε Λέησον σωστά, και έναν άνθρωπο σαν και αυτός που λέει το Ευαγγέλιο, ολίγες, να μην τα ξαναλέμε, πόρνες, αμαρτωλοί, μυχοί, κλέφτες. Όχι επειδή είναι τέτοιοι, δεν είναι επειδή είναι τέτοιοι που είναι άνθρωποι του Θεού, είναι γιατί όντας τέτοιοι κατάλαβαν βαθύτερα την αγάπη του Θεού σε αυτούς. Αυτό είναι. Γιατί όταν κανείς είναι κλέφτης δεν έχει αυτοεκτίμηση ψηλή. Αν σε ένα κλέφτη του πεις σε συγχωρώ, μπορεί να πέσει τα πόδια σου και να γίνει ανθρωπός σου, δικός σου. Γιατί νιώθει ενοχή μέσα του, νιώθει άσχημα. Έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αν τον χτυπήσεις μπορεί να αντισταθεί, διότι έχει ανάγκη να κρατήσει μια ελάχιστη αυτοεκτίμηση για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τα χειρότερα, έτσι, υπάρχει τρόπος να τον φιλοτιμήσουμε. Ή αν φιλοτιμηθεί, φιλοτιμείται βαθιά. Έναν άμεμπτο όμως κατά νόμο, που νομίζω ότι όλοι του χρωστούνε. Και κατά βάθος θα ήθελε να ζει και τη ζωή των αμαρτωλών αυτών, τους οποίους μισεί και ταυτόχρονα βαθύτερα επιθυμεί την ελευθερία τους. Τι να κάνουμε με αυτόν, ούτε ο Θεός ξέρει τι να κάνει, ούτε εμείς. Όταν ο άνθρωπος εγκλωβιστεί σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την κατάσταση που σχεδόν είναι νευρωτική από ψυχολογικής, από ψυχική, από ψυχοδυναμικής απόψεως, είναι, ουσιαστικά είναι νευρωτική αυτή η κατάσταση. Έχει τα χαρακτηριστικά μιας νεύρωσης. Αν εγκλωβιστεί κανείς σε κάτι τέτοιο, βλέπαμε να λειτουργεί το υπερεγώ, που λέει έτσι, αυτό έντονα πάρα πολύ, καταπιεστικά, να αναπτύσσεται ένα φοβερό άγχος μες στον άνθρωπο. Μια φοβερή αμαρτιοφοβία, γιατί νιώθει ότι κάθε φορά που πλησιάζει η αμαρτία κινδυνεύει η ταυτότητά του. Η ταυτότητά του, η φανταστική αυτή, δηλαδή αυτό το ηθικολογικό, ας πούμε, οικοδόμημα το οποίο έφτιαξε, κινδυνεύει. Ο άνθρωπος του Θεού δεν τρομάζει μπροστά στην αμαρτία. Δεν τρομάζει μπροστά στην αμαρτία, γιατί ξέρει ότι είναι αμαρτωλός. Η σχέση αυτή είναι που τον κάνει να είναι ζωντανός. Γι' αυτό και στη σχέση αυτή αποθέτει και τον πειρασμό και την αμαρτία του. Δεν έχει ψευδαισθήσεις ότι είναι τέλειος. Δεν έχει κλειστεί σε κανένα πύργο. Δεν θεωρεί ότι κατά κάποιο τρόπο έχει πετύχει μια κατά νόμον τελειότητα. Δεν του χρειάζεται αυτή η τελειότητα τόσο. Δεν την κάνει. Αυτός χρειάζεται μια σχέση. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι μοναχοί μιλάνε για μετάνοια. Δεν μιλάει κανένας για δικαίωση. Το σχήμα του μοναχού είναι ο συντετριμμένος άνθρωπος. Άμα δείτε έναν μοναχό ο οποίος να λέει ότι είμαι κατά νόμον εντάξει και νομίζω αυτό και καταφρονώ και εσάς που είστε τέτοιοι που είστε, θα πείτε αν το καημένος το χάσε, κρίμα που έγινε και μοναχός. Ο μοναχός είναι συντετριμμένος, είναι εκείνος ο οποίος ενδύεται το ένδυμα της μετανοίας για τη χάρη της σχέσης αυτής. Δεν είναι εκείνος ο οποίος είναι κατά νόμον εντάξει συνεχώς και κατά πάντα. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός σε αυτά που λέω. Πάση περιπτώσει, ήθελα να δείξω αυτή τη σχέση, τη διαφορά την οποία δείχνει ο Παύλος ανάμεσα στα έργα του νόμου που δεν σώζουν τον άνθρωπο για κάποιο περίεργο λόγο. Του δείχνουν την αμαρτία του, του δείχνουν και τα όρια του. Έτσι, του δείχνουν τα όρια του.
Του λέει μην κλέβεις. Εντάξει, δεν κλέβω. Θα προσπαθήσω να μην κλέβω. Προσπαθεί να μην κλέβει και όμως κλέβει και λίγο. Ή πετυχαίνει να μην κλέβει και ταυτόχρονα κλέβει εξωτερικά, δεν κλέβει, από μέσα πίσω κάπου κάτω κλέβει, ας πούμε. Αλλά και να το πετύχει αυτή την τέλεια, αυτή τη δυνατότητα, να μην κλέβει, να μην κάνει, να μην σκοτώει, να μην κάνει, πάλι η σχέση μετά του Θεού δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι η αγάπη, είναι η πρόσληψη, είναι τελείως άλλο, είναι η πίστη, είναι η αμοιβαία αποκάλυψη, είναι το άνοιγμα αυτό το αγαπητικό που κάνει τη φτιάχνει τη σχέση και τη σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Παύλος, έργα νόμου από τη μία, πίστη από την άλλη. Και με την πίστη αυτή που είναι σχέση ο άνθρωπος αλλάζει. Συσταυρώνεται γιατί αυτός που αγαπάει είναι σταυρωμένος, αλλά αλλάζει με το φιλότιμο. Αλλάζει πραγματικά με ένα ερωτικό τρόπο θα έλεγα. Γι' αυτό και δεν παθαίνει ψυχικά προβλήματα. Δεν έχει ψυχικά προβλήματα. Όποιος κινείται με τον τρόπο αυτό δεν κάνει αποθήσεις. Να μιλήσω λιγάκι σαν ψυχολόγος που δεν το ξεχνάω ότι... Λοιπόν, δεν κάνει αποθήσεις, δεν έχει αποθυμένα. Γι' αυτό βλέπετε έναν Άγιο άνθρωπο, έναν άνθρωπο του Θεού και δεν έχει αποθυμένα. Ο ηθικολόγος είναι γεμάτος αποθυμένα. Γι' αυτό και δεν ανέχεται την εμφάνισή σου, το στυλ σου, τον τρόπο σου, την ελευθερία σου, τα φοβάται όλα. Καταλαβαίνετε τι λέω, ο Άγιος δεν έχει αποθυμένα. Γιατί δεν στηρίζει την ταυτότητά του πάνω σε μια ηθική, ας πούμε ανεπίληπτη, την οποία υποτίθεται ότι κατέχει και φοβάται μην τη χάσει. Μην χάσει και την έξω την εικόνα, μαρτυρία και εικόνα. Έχει μια σχέση, η αιματία του είναι κάτι που έχει αποδεχθεί. Έτσι, αλλά την περνάει μέσα από τη σχέση αυτή και με τον τρόπο αυτό αγιάζεται και αυτός και η αμαρτία του και όλα του. Αυτά. Σχόλια. Ορίστε. Ναι. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Ξέρετε κάτι, και μόνο το ότι θέτεται το πράγμα έτσι, αυτό είναι ευχάριστο, είναι σημαντικό. Πώς να απαντήσει κανείς όμως σε μια τέτοια ερώτηση με ένα πρέπει. Τι να σας πω, ανοίξτε και είναι διαθήκη και διαβάστε. Δεν υπάρχει τέτοιο είδος συνταγή. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα τα παιδιά μου βλέπανε μια ταινία στην τηλεόραση, τη Θεία από το Σικάγο, την είδε κανένα. Εκεί υπήρχε μια συνταγή σχέσης. Η συνταγή ήταν μια στάμνα η οποία έπεφτε. Οι κοπέλες ήταν πάνω στο μπαλκόνι και όταν πέρναγε ένας γαμπρός αξιόλογος, κάποιος του ρίχνε μια στάμνα στα πόδια του. Έσπαγε η στάμνα, οπότε αναλάμβανε η Θεία να κάνει το τυχές γεγονός, ευτυχές γεγονός, και παρουσίαζε την εκάστοτε υποψηφία και γινόταν και γάμος στο τέλος. Αυτό είναι μια συνταγή. Συνταγή της στάμνας. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν υπάρχουν συνταγές, αλλά υπάρχουν οι πειρασμοί, ξέρετε. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν οι πειρασμοί και λέμε δόξα τω Θεώ, παρόλο που δεν τους θέλουμε, αλλά με τους πειρασμούς που είναι κάποτε πάντα στα μέτρα μας, δηλαδή δεν είναι ένας αντικειμενικός πειρασμός, έτσι, για όλους. Είναι πειρασμοί οι οποίοι βοηθούν τον άνθρωπο να καταλάβει τα όρια του, τα όρια της ζωής αυτής που είναι πάρα πολύ μικρά και σύντομα, δεν τα βλέπουμε όμως, και να δει και την αγάπη του Θεού.
Καταλάβατε. Και τότε σιγά σιγά, χωρίς συνταγή ιδιαίτερη, μπορεί ο άνθρωπος να ανοιχθεί. Έτσι, όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε τη ματαιότητα πολλών από τα καθημερινά μας θέσφατα και τα μεγαλύτερα, πώς το λένε, τα απολύτως δεδομένα, όσο καταλάβουμε την πραγματικότητα της ανθρώπινης ψυχής και ύπαρξης μέσα μας και γύρω μας, όσο γρηγορότερα το καταλάβουμε αυτό και σε αυτό βοηθούν οι πειρασμοί, τόσο γρηγορότερα και τόσο ευκολότερα θα ανοιχθούμε στην αγάπη του Θεού. Καταλάβατε, μόνο αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πούμε. Και εκεί μέσα, όταν πιάσει ο πειρασμός, εκεί θα διαβάσεις κιόλας. Τώρα δεν χρειάζεται να διαβάσεις. Ακούς κάτι, σε εντυπωσιάζει, καλό λες είναι και το ξεχνάς. Αν όμως βρεθείς στο σταυρό σας, του ενός πειρασμού, τότε αναγκάζεται και να διαβάσει κανείς και να προσευχηθεί και τότε ανακαλύπτει ότι δεν δίνεται απλώς μια μικρή δωρεά, μια μικρή ανακούφιση από το Θεό, αλλά είναι μια ολόκληρη καινούργια ζωή. Εκεί κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη. Ενώ περίμενε να βρει μια ανακούφιση, βρίσκει μια νέα ζωή μπροστά του. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς σε κάποιον, διότι δεν θα τον πιστέψει ο άλλος. Πρέπει ο ίδιος να περάσει κανείς μέσα από τέτοιες συμπληγάδες, νομίζω, για να μπορέσει να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο στην ουσία προσφέρεται. Έτσι. Ναι. Πέστε. Ναι. Στον δρόμο συνήθισαν μια κοπέλα η οποία χόρευε ένα χορό έτσι. Ναι. Και οι άλλοι είπαν αμέσως τι κάνει αυτή εκεί και αυτός είπε να κάναμε έτσι εμείς και τον όπιν του Θεού. Όχι. Ναι. Ο Άγιος την θαύμασε. Ναι. Και μετά πήγε και τη φίλησε. Μα. Και πήγανε και οι μαθητές που τη φίλησαν. Α. Ναι. Αυτό τι δείχνει ότι η επιθυμία τους ήταν στον δρόμο, δηλαδή η επιθυμία τους ήταν μόνο στη σάρκα, ενώ στο μέτρο δεν μπορούσε. Ήταν χρυσό το μέτρο. Νομίζω φυσιολογικά φέρθηκαν οι μαθητές. Πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν ήταν προχωρημένος με τους μαθητές, το ξέρω ότι τους τίδες και με λίγο τολμηρό τρόπο. Ναι. Συμφωνώ πολύ σε αυτό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Αυτό είναι σοβαρό. Γι' αυτό και η πνευματική. Ναι. Αυτό, ναι. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πει και ο Γέροντας τώρα, βέβαια. Πάρα πολύ σοβαρό, νομίζω εγώ. Έτσι και στην οικογένεια. Εγώ έχω οικογένεια, δεν είμαι μοναχός. Έτσι, ναι. Να υπάρχει μια τάξη τέτοια στοιχειώδης έστω. Όχι μισή ώρα, ίσως είναι και πολύ, αλλά λιγότερο αρχίζει κανείς. Να υπάρχουν λίγα λεπτά το πρωί ή το βράδυ. Μια τέτοια αναφορά. Ναι. Όχι την ίδια ώρα. Είναι ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό. Ναι. Εντάξει. Για τον καθένα ξεχωριστά όμως. Λοιπόν, ο Γέροντας. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο άνθρωπος δεν ξεχωρίζει σε μοναχό και σε κληρικό και σε μη μοναχό. Ο άνθρωπος έχει τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες επιθυμίες, τις ίδιες εφέσεις, τις ίδιες δυνατότητες να προσλάβει το Θεό, τις ίδιες αποστολές, τις ίδιες προοπτικές. Δεν υπάρχει δηλαδή μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα. Εκείνο που διαφέρει μόνο είναι το πόσο η ψυχή ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Θέλει δηλαδή να ακολουθήσει μια ζωή, τη ζωή του Χριστού. Και μάλιστα πόσο αφήνεται και ελεύθερη από τα πράγματα του κόσμου για να μπορέσει να μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή, όπως είπε ο Πάτερ,
εντολών, δηλαδή μας είπε ο Χριστός 5, 10, 20 εντολές και πρέπει να τις στηρίσουμε για να μπορούμε να δικαιωθούμε, αλλά η χριστιανική ζωή είναι μια αρχή και ένα τέλος μιας πορείας η οποία δεν είναι εξωτερικός δρόμος αλλά είναι εσωτερική καρδιακή σχέση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτή τη σχέση πρέπει να την βρούμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να την βρούμε έξω από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία θα μας δημιουργήσει και θα μας συνενώσει με τον Χριστό. Αρχικά θα μας δώσει το βάπτισμα. Το βάπτισμα τι είναι? Μία θεραπεία της αρρωστημένης, της νεκρής φύσεως μας. Μην περιμένει ο άνθρωπος χωρίς βάπτισμα να μπορέσει να γίνει δεκτικός της χάρητος του Θεού. Γι' αυτό και το λένε σαφώς οι πατέρες. Το τι θα κάνει ο Θεός σε άλλους ανθρώπους είναι άλλο πράγμα. Εμείς τι ξέρουμε, πώς ξέρουμε ότι πρέπει να φερθούμε απέναντι στο Θεό. Εν συνεχεία είναι η Εκκλησία η οποία έχει μια ποικιλία, ένα ποικίλο τρόπο ζωής για όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και μέσα σε μια λειτουργία, ας πούμε, υπάρχουν τέτοια πράγματα που είναι χαρακτηριστικά για όλους τους ανθρώπους. Αναφέρονται σε όλους τους ανθρώπους. Ένας, ας πούμε, βρίσκει το Θεό μέσα από την Θεία Κοινωνία, κατευθείαν. Ένας άλλος μπορεί να βρει το Θεό, όχι κατευθείαν από τη Θεία Κοινωνία, μπορεί να το βρει από το άκουσμα μιας καμπάνας, από τη μυρωδιά ενός λιβανιού. Θέλω να πω πώς μπορεί να αρχίσει κανείς. Ένας άλλος μπορεί να το βρει από ένα κήρυγμα που θα γίνει. Ένας άλλος μπορεί να το βρει από μια ωραία τάξη στην Εκκλησία, μια ωραία γεωγραφία. Καταλάβατε, υπάρχουν αυτές οι ποικίλες συνήθειες της Ορθοδοξίας μας που αναφέρονται προς όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο μια γραφή ξερή που πρέπει να την προσλάβουν μόνο οι έχοντες νουν και οι έχοντες μόρφωση. Υπάρχουν οι γεωγραφείς στην Εκκλησία που είναι τα βιβλία των αγραμμάτων. Δεν χρειάζεται να διαβάσουν Αγία Γραφή για να δουν τις σκηνές, ας πούμε, της Καινής Διαθήκης ή της Παλαιάς Διαθήκης, να δουν τη Σταύρωση, να δουν το πώς ας πούμε ζωγραφίζουν τη Σταύρωση οι πατέρες, να δουν την Ανάσταση, να δουν ένα σωρό άλλα πράγματα. Και αν κανείς έχει διάθεση όντως να θέσει σε σχέση με τον Θεό, είναι ανάγκη να περάσει μέσα από την Εκκλησία του Χριστού. Και ο καθένας από εμάς, παιδιώθεν, τουλάχιστον τα παιδικά μας χρόνια, περνάμε μέσα από την Εκκλησία του Χριστού και έχουμε τέτοιες αναμνήσεις. Εκείνο που παθαίνουμε είναι ότι εάν μπούμε μέσα σε οργανωμένες διδασκαλίες οι οποίες δεν ερμηνεύουν την παράδοση της Εκκλησίας αλλά ερμηνεύουν μόνο το Ευαγγέλιο και με το ανθρώπινο τρόπο που τον ερμηνεύουν, εκείνο είναι η δυσκολία που μας δυσκολεύει να μπορέσουμε να δούμε αυτό το πλατή της χάρητος του Θεού που έχει φέρει στον άνθρωπο. Οι απλοί άνθρωποι που ζουν την παιδική τους, ας πούμε, χαρά μπαίνοντας στην Εκκλησία, ξέρω εγώ, τη Μεγάλη Παρασκευή ή την Ανάσταση και δεν έχουν τίποτε άλλο μέσα στο μυαλό τους, αυτοί ξέρετε πόσο πλησιάζουν, έστω μια φορά δυο το χρόνο, με πόση λαχτάρα πλησιάζουν την Εκκλησία. Γιατί την έζησαν την Εκκλησία μέσα από αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε μερικές φορές, μας δυσκολεύουν οι ερμηνευτές του νόμου του Θεού, ας πούμε, και μας βάζουν σε μεγάλα προβλήματα για να έρθουμε σε σχέση με τον Θεό. Πρέπει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία και οι γονείς να πάρουν τα παιδάκια σου να μπαίνουν στην Εκκλησία. Ας μην καταλαβαίνουν. Έχουν τον τρόπο αφομοιώσεως των εκκλησιαστικών φαινομένων τα παιδάκια πιο πολύ από εμάς. Να μπαίνουν να γίνονται έμπειρα από τη στιγμή που τέλος πάντων καταλαβαίνουν από τα μικρά τους χρόνια. Γι' αυτό και η Εκκλησία τον έχει τον άνθρωπο από μωρό παιδί. Όντας την κοιλιά ακόμα της μάνας, διαβάζει τη μάνα και δίνει αυτή τη χάρη. Και μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και γίνεται πλέον μέτοχος των αγαθών της Εκκλησίας. Ο Θεός δεν είναι αντικείμενο να τον κυνηγήσουμε και να τον προσλάβουμε και να τον κάνουμε κτήμα μας. Ο Θεός είναι ένα απέραντο πράγμα και γίνεται ο ίδιος ένα μικρό πράγμα, επειδή είμαστε μικροί κι εμείς, και γίνεται ένας δυναμισμός τέτοιος μέσα μας που δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Γι' αυτό και η πίστη κατά τον Άγιο Μάξιμο είναι μια αναπόδεικτος γνώση. Μην προσπαθούμε να αποδείξουμε τι είναι ή να βρούμε τρόπο να πούμε τι είναι ο Θεός για να τον καταλάβουμε, να τον κατανοήσουμε. Ούτε τον καταλαβαίνουμε, ούτε τον κατανοούμε, απλώς τον ζούμε. Πώς ζούμε τον ήλιο? Διαπραγματεύτηκε κανείς στη ζωή του πώς ζει και πώς απολαμβάνει τον ήλιο, ή πώς ζει τον αέρα, το οξυγόνο, ή πώς ζει, ξέρω εγώ, την τροφούλα που τρώει? Είπε ποτέ, γιατί να έχω αυτόν τον ήλιο,
Τόσα χρόνια δεν πάλιωσα στο ήλιο να βρω έναν άλλο ήλιο επιστημονικό να τον βάλω στη ζωή μου για να μην κάθομαι και ταλαιπωρούμε το χειμώνα με το κρύο, το καλοκαίρι με τη ζέστη. Θέλω να πω, τα δέχεται αυτά έτσι πως τα άφησε ο Θεός. Εάν έτσι απλά μπούμε μέσα στην Εκκλησία, νομίζω ο Θεός θα δει την απλότητα της ζωής μας και θα μας ανορθώσει, ξεκινώντας πάντα με το λογισμό ότι είμαστε συντετριμένοι. Ξέρετε, όταν κανείς η στάση του αντί να είναι όρθια, αυτό που λέει το όνομά του, άνθρωπος, και να ταινίζει το Θεό, μία δύναμη που τον έβαλε σε μία κλίση τέτοια, έρχονται γεγονότα της ζωής που πέφτουν πάνω στον άνθρωπο και την κλίση αυτή την κατεβάζουν πιο πολύ. Ιδίως οι εξουσίες. Οι εξουσίες, αν βρουν τον άνθρωπο σε αυτή τη θέση, τον κατεβάζουν και κάτι τον κάνουν πίτα. Και για να μην γίνει πίτα, ο εξουσιαστής γίνεται τύρανος. Και βάζει τους ανθρώπους κάτω από αυτή την κλίση και τους πατάει. Γεγονός μέσα στην Εκκλησία ποιο είναι? Ότι η Εκκλησία προσπαθεί τον άνθρωπο όχι να τον δικαιώσει με λόγια, αλλά να τον ανορθώσει με πράξεις. Να βρει τρόπο, εγχείρηση τι θα βρει, να το βάλει πάλι στα όρθια του. Εμείς στο μοναχισμό, όταν μπαίνει ο μοναχός μέσα στο μοναχικό βίο, λέμε ότι πάψε να έχεις, να ζητάς τα δικιά σου. Πάψε δηλαδή να υπάρχεις. Ξέρετε, ένας λογικός άνθρωπος, αν του πεις έτσι, τι κάνει? Σε βρίζει και φεύγει. Θα μου καταστρέψει μια την προσωπικότητα. Και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πείθεται ο άνθρωπος? Ακριβώς όταν το φερόμαστε, όχι με εντολή, κάνε αυτό γιατί αλλιώς θα πάθεις αυτό, αλλά όταν το παρουσιάζουμε τον εαυτό μας ως έναν άνθρωπο του Θεού που αγαπά. Και ο λόγος για τον οποίο του ζητάμε αυτό, όχι για να μας ικανοποιήσει το θέλημά μας, αλλά για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να υποσκάψει στα θεμέλια της υπάρξεώς του τη δύναμη εκείνη που του έκαναν αυτή την καθίζηση. Να του βάλει δηλαδή ένα άλλο θεμέλιο. Γιατί καταργήθηκε το θεμέλιο το βασικό που είχε, το οντολογικό θεμέλιο. Και του βάζει το θεμέλιο του Θεού και του στηρίζει την ύπαρξή του. Δεν του καταργεί την ύπαρξη, δεν του καταργεί τη θέληση. Του λέει ότι στηρίξω κάπου για ένα διάστημα, παραχώρησε τη θέλησή σου, γιατί αν την χρησιμοποιήσεις θα πάει πιο κάτω η καθίζηση. Στηρίξω κάπου για ένα διάστημα, να μπει ένα θεμέλιο σταθερό στον πάτο της υπάρξεώς σου και μετά μόνος σου θα καταλάβεις και θα ακολουθήσεις το αυτεξουσιό σου που σου δώσε ο Θεός. Είναι πολύ βασικό αυτό, να μην διορθωθεί ο άνθρωπος θεωρητικά με εντολές, με λόγια, με εξωτερικές έτσι επεμβάσεις, αλλά να διορθωθεί μέσα από το Θεό. Γι' αυτό και όταν μπαίνεις στο μοναχισμό, δεν μπαίνεις σε μια οργανωμένη κοινωνία χωρίς Θεό, χωρίς Εκκλησία. Μοναχισμός έξω από την Εκκλησία είναι βουδισμός. Είναι, πώς το λένε, ο Ινδουισμός. Είναι πράξεις εξωτερικές που αναφέρονται σε άλλα πράγματα, σε σατανάδες ή δεν ξέρω τι άλλο, όχι όμως στο Θεό. Μπαίνει σε χριστιανικό μοναχισμό και με συνήθειες παραδοσιακές, έτσι πως τις παρελάβαμε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Κυρίως και βασικώς συνήθειες που να καταργούν το κεντρικότερο στοιχείο της πτώσεώς του, που είναι ο εγωισμός του. Γι' αυτό και δεν αφήνουμε. Προχθές κάναμε ένα συνέδριο πάνω. Ορισμένοι αδελφοί εργάστηκαν για αυτό το συνέδριο και παρουσιάστηκαν μπροστά στις αυτές και είπαν και κάνανε ωραία πράγματα που άρεσαν στους αδελφούς. Ήρθε ένας κύριος και είπε: «Μπράβο πάτερ, έβαλε τους καταλληλούς ανθρώπους στην κατάλληλη, ας πούμε, θέση». Και έβαλαν θέ, εγώ δεν μίλησα. Εκείνοι τώρα αστειευόμενοι, λένε, πες τα βρε κύριε τάδε, ο γέροντας ποτέ δεν μας λέει ένα καλό λόγο. Γύρισα και εγώ και είπα, κύριε τάδε, τους καλογύρους δεν τους επαινούν. Γιατί τους κρεμούν άμα τους επαινούν. Ας αξιολογηθεί το έργο τους μέσα στην ιστορία. Είχε αγάπη εκείνος ή δεν είχα αγάπη εγώ? Πόσες φορές οι γονείς, θέλοντας να προβάλλουν το παιδί τους και μέσω του παιδιού τους τον εαυτό τους, αρχίζουν και λένε: «Έχω ένα παιδί και έχω και ένα παιδί και έχω και ένα παιδί και δώστε και σοφό και πήρε βουδαθμούς και πήρε». Και το κάνει μπαλόνι το παιδί
και στο τέλος δεν μπορεί μέσα στην κοινωνία να βρει τον εαυτό του. Γιατί δεν βρήκε τον εαυτό του, δεν βρήκε τον Θεό του, δεν καθοδηγήθηκε και δεν παιδαγωγήθηκε, όχι με ηθικούς και νομικούς τρόπους, αλλά με τέτοιες επεμβάσεις χαριτωμένες, αγαπητικές, που όμως στηρίζουν τον άνθρωπο και δεν τον αφήνουν να χέρνει προς τη μια ή προς την άλλη πλευρά. Είναι πολύ βασικό να βρεθεί κανείς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά να βρεθεί και σε ανθρώπους που υπηρετούν τον Χριστό, που να αγαπούν τον Χριστό και να αγαπούν και τον άνθρωπο και να ξέρουν πώς να φερθούν στην κάθε στιγμή τον άνθρωπο. Αναφέρω ένα γεγονός στα γερωτικά. Κάποτε ένας γέροντας είχε έναν αποτακτικό. Και αυτός ο καημένος ήταν αγαθός άνθρωπος, αλλά γαλουχήθηκε με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται, στο μοναχισμό. Και πήγε ο αποτακτικός και του άρχισαν οι πειρασμοί του αποτακτικού. Πειρασμοί, να έρχεται στο νου του το άλλο φίλο, η γυναίκα, να έρχονται πειρασμοί, να έρχονται λογισμοί, να έρχονται αυτά και μερικές φορές να αταράζεται τόσο πολύ. Και τι να κάνει, πάει και τα εξωφορεύεται στο γέροντα. Ο γέροντας, μόλις τα άκουσε αυτό το παιδάκι μου, εδώ στην έρημο, αυτά μπορεί να τα έχει στον κόσμο. Αλλά εδώ στην έρημο δεν επιτρέπονται αυτά. Μια φορά το ανέχθηκε. Αλλά ο μοναχός συνεχώς. Ερχόντουσαν σαν βομβαρδισμοί οι λογισμοί εναντίον, ας πούμε, της ηθικής του. Ο γέροντας αγανάκτησε. Του λέει, κοίταξε, εάν δεν πάψεις αυτούς τους λογισμούς, δεν έχεις θέση εδώ μέσα. Θα φύγεις. Θα πας στον κόλπο. Αλλιώς θα κολλαστείς. Βλέπετε η τακτική αυτή που είπε ο πατέρ Νικόλος. Και πράγματι, το είπε αυτό. Και το παιδάκι απογοητεύτηκε και πήρε το δορβά του και ξεκίνησε να φύγει για να πάει στον κόσμο. Σου λέει, ούτως ή άλλως εδώ δεν έχω σωτηρία, δεν θα κάθομαι, παιδεύομαι, θα πάω στον κόσμο να έχω και μια αυτή. Στον δρόμο τον συνείδησε ένας έμπειρος γέροντας. Ένας έμπειρος γέροντας. Και του λέει, πού πας, καλογέρι. Λέει, πάω στον κόσμο. Γιατί, παιδί μου, πας στον κόσμο, δεν σ' άρεσε ο μοναχισμός. Μ' άρεσε πολύ ο μοναχισμός, αλλά δεν μπορώ να κάνω αυτά που λέει ο μοναχισμός. Τι δηλαδή, θα έχω αυτούς και αυτούς τους περασμούς και τα είπα στο γέροντά μου και ο γέροντας μου είπε ή αυτούς θα έχεις και θα φύγεις στον κόσμο ή δεν θα έχεις αυτούς για να μείνεις εδώ. Τι λες, του λέει, έτσι σου είπε ο γέροντας. Εγώ είμαι παιδί μου 70 χρονών, λέει, και έχω ακόμη τέτοιους περασμούς και εσύ που σε 18 χρονών δεν θα έχεις περασμούς. Γύρνα πίσω, λέει, στο κελί σου και θα πω εγώ στο γέροντά. Και αντί να πει, βλέπετε τώρα, δεν πήγε να τον διδάξει τον γέροντα και να του πει, τι κάνεις εκεί βέ, έτσι και έτσι θα φέρεις το παιδί, δεν του πει διδασκαλίες. Πήγε έξω από το κελί του γέροντα και άρχισε να προσεύχεται και να του λέει, δώσ' Κύριε, να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος τι σημαίνει να πειράζεται ο άνθρωπος από το διάβολο. Και άρχισε να έρχονται τα δαιμόνια της πορνείας στο γέροντα και να στριφογυρίζει μέσα ο γέροντας, από όξω αυτός να προσεύχεται και να γυρίζει και να γυρίζει και να μην αντέχει και μέσα στιγμή κράπα ανοίγει την πόρτα, βγαίνει έξω, τον πλησιάζει ο έμπερος, του λέει, πού πας γέροντα, λέει, πάω στον κόσμο, λέει, έχω πολύ μεγάλο περασμό, δεν μπορώ να σταθώ. Γιατί λέει περασμό, εσύ είσαι ο Άγιος, εσύ έκανες το παιδί να φύγει από το Θεό. Του λέει, κάτσε γύρνα πάλι στο κελί σου και μην κάνεις εκείνα τα οποία δεν είναι στη δική σου δύναμη να τα κάνεις. Ο Θεός σου δώσε τη δύναμη να έχεις αυτά που έχεις και μην νομίζεις ότι η δύναμή σου και η ικανότητά σου και η σοφία σου σε έκαναν έτσι πως έκαναν και να είσαι επίοικης στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή μερικές φορές ό,τι μας χαρίζει ο Θεός το παίρνουμε ότι το κάναμε εμείς οι ίδιοι και το κάναμε εξαιτίας του ότι αναγνώσαμε μερικά πράγματα, του ότι αγωνιστήκαμε για μερικά πράγματα. Ο Θεός είναι εκείνος που στηρίζει, αλλά όταν ένας πνευματικός πάει να στηρίξει έναν άνθρωπο, θα τον στηρίξει με αυτόν τον τρόπο. Ότι εσύ θα κάνεις ό,τι κάνεις, έστω και αν είναι τέλεια αυτά όλα που θα κάνεις, να ξέρεις όμως ότι κι αν πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού ποιήσεις, όπως λέει εκεί η Γραφή, να ξέρεις ότι η ζωή σου είναι ως ράκους αποκαθημένης. Εκείνο που όφελες να κάνεις, το έκανες αν το έκανες. Δεν έκανες κάτι παραπάνω. Αυτό το παραπάνω σου χρειάζεται. Ποιο είναι? Να αποκτήσει το Θεό για να μπορεί να σου στηρίζει αυτά που κάνεις εσύ. Αλλιώς αργά ή γρήγορα θα στα γκρεμίσει, λέει από το διαβόλο. Παίζει μεγάλο ρόλο λοιπόν και συνηγορώ σε αυτά που είπε ο πατέρ Νικόλαος και απλώς δίνω μια δική μου, ας πούμε, έστω μέσα από την πνευματική, την εμπειρία του πνευματικού, μια σφραγίδα τέτοια που δεν μπορούμε τον άνθρωπο να τον συνθλίβουμε κάτω από ηθικά διδάγματα τα οποία ενώ είναι αναγκαία δεν σώζουν.
Δεν τα απορρίπτει κανείς. Αλλά δεν σώζουν. Δεν δημιουργούν σωτηρία. Και θέλω με το εξής να καταλήξω. Είναι, ξέρετε, μερικά πράγματα δεν τα έχουμε κατανοήσει εμείς οι δάσκαλοι ακόμα. Λέει ένας επίσκοπος, σε παραδείγματα, εγώ είμαι ο επίσκοπος και πρέπει να υπακούεται. Γιατί, διότι είμαι εις τύπων και τόπων Χριστού. Και ξέρετε πώς το εννοεί, ότι είμαι εις τύπων Χριστού. Έχω την χάρη του Θεού μέσα από την ιεροσύνη που μου την έδωσε ο Θεός. Ακολουθώ τα διδάγματα του Χριστού και βρίσκομαι σε μια θέση που δεν είναι ο Χριστός και είμαι εγώ. Τύπος τι σημαίνει? Δεν είναι μια εξωτερική, ας πούμε, εκτύπωση ενός αοράτου φαινομένου, αλλά είναι μια παρουσία του αοράτου φαινομένου, του αοράτου Θεού, παρουσία αισθητή, όντως ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Όχι το χάρισμα απλώς της ιεροσύνης, αλλά όντας ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Και τόπος ποιος είναι? Τόπος είναι ο Σταυρός, που δεν τον έκανε πέρα τον Χριστό, αλλά συζεί εκεί επάνω με τον Χριστό. Και ο τύπος και ο τόπος είναι μια έκφραση εξωτερική αυτού που υπάρχει μυστικά και φανερά. Και αν δεν το καταλάβουμε, αυτό ο καθένας μας δεν το καταλάβει, δεν μπορούμε να γίνουμε έτσι διάκονοι του Θεού και θα γινόμαστε εξουσιαστές. Και θα λέμε, βρίζοντας τον άλλον άνθρωπο, με βρίζεις και με κάνεις το κακό. Ενώ θα καταλαβαίνουμε την αρετή μέσα από τα όσα διαβάσαμε, δεν θα μπορούμε να την βιώνουμε, γιατί είμαστε κι εμείς συνυπεύθυνοι. Και καλύτερα όντως να μην λέμε τίποτα, όπως θα έπρεπε κι εμείς αυτή τη στιγμή να κάνουμε, παρά να λέμε και να γινόμαστε, ας πούμε, υπέτειοι και απέναντι σε αυτό και απέναντι σε εσάς, με το να μην κάνουμε εκείνο που λέμε. Είναι μεγάλο πράγμα ο διδάσκαλος να κάνει και μετά να λέει. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αυτό, λίγα έλεγαν, πολλά έκαναν. Και αυτά τα λίγα που έλεγαν και τα πολλά που έκαναν ήταν σε αιτία να διδαχθούν και να ωφεληθούν πλήθος ανθρώπων σε όλα τα πλάτη και τα μήνες συγκεκριμένες, σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων, για να δημιουργηθεί η Εκκλησία, όπως είπαμε, μέσα από τα χαλάσματα της ανθρωπίνης, ας πούμε, καταρροής, πώς να το πω, και μέσα από τις δυνάμεις τις μεγάλες του διάβολου που υπήρχαν σε Ανατολή και Δύση την εποχή εκείνη. Και σήμερα ίδια σχεδόν είναι εποχή. Και αν δεν γίνουμε τέτοιοι χριστιανοί και διδάσκαλοι, δεν ξέρω εάν η Εκκλησία του Χριστού θα γίνει και πάλι ο καθοδηγητής των ανθρώπων. Έχει να πει τίποτα άλλο, και ορίστε. Γέροντα, ο Κύριος είπε ότι δεν ήρθε να καταλύσω τον νόμο, αλλά να πληρώσω τον νόμο. Έτσι. Άρα και αναφέρει αυτό ότι ρίχνει τις αρχές, ας πούμε, αγαπάτε αλλήλους, λέει. Ας πούμε, ρέθη της αρχαίης, σου φωνεύσεις. Εγώ δεν λέγω ημίν. Που φωνεύσεις είναι, εγώ δεν λέγω ημίν. Όχι, έρχεστε υπέρ των καταρρωμένων. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι αυτός ο καινούς λέει ήρθε να πληρώσει τον νόμο και δεν τον πληρώνει με νομικά, με νομικούς όρους. Τον πληρώνει με αγάπη, με αγάπη. Αυτός ο νέος νόμος, έτσι όπως τον ολοκληρώνει, όπως τον πληρώνει, τον γεμίζει με αυτή τη σχέση που λέω με την Ιησούς. Αυτός ο νόμος πια σώζει. Γιατί είναι νόμος που έχει μέσα χάρη. Δεν ξέρω το δημιουργό, δεν ξέρω πώς. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε μια μπαταρία αυτοκινήτου και βλέπετε έχει όλη τη συσκευή και έχει τα στοιχεία που έχει μέσα και όλα αυτά, τα οποία δεν κάνουν καμιά όμως, άμα δεν βάλει ένα υγρό κανείς. Και το υγρό είναι, θα λέγαμε, η χάρη στο Θεό, η οποία όμως μπαίνει εκεί μέσα και πληρώνει. Ούτε οι εντολές χωρίς τη χάρη μπορούν να σώσουν, αλλά ούτε και οι χάρες δεν διέρχεται χωρίς τις εντολές. Γι' αυτό λέει ο Πατέρας, εν τες εντολές του Χριστού κρύπτεται ο Χριστός. Πρέπει να ανακαλύψουμε μέσα από τις εντολές τον ίδιο τον εντολοδόχο, αυτόν που δίνει την εντολή. Δεν μπορεί, οι αρχαίοι δεν μπορούσαν να καλύψουν και να ξεχώριζαν την εντολή από τον εντολέα. Δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν, να τον προσλάβουν μέσα τους. Αλλά εμείς ως άνθρωποι πλέον μετά Χριστόν
που ο Θεός ήρθε και μας έδωσε τον εαυτό του, μπορούμε να γίνουμε δεκτικοί αυτού του Θεού και μέσα από τις εντολές. Μπορεί όμως είναι επικίνδυνο οι εντολές να απομονωθούν από το Θεό και να γινόμαστε φαρισαϊκοί χωρίς να το καταλάβουμε, απορρίπτοντας το Θεό. Να πω κάτι, οι εντολές της Καινής Διαθήκης είναι επαληθεύσεις μιας σχέσεως. Δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα ανάποδα. Καταλάβατε. Δηλαδή, να το πω έτσι, αποδεικνύεται η αλήθεια και η πληρότητα της σχέσεως. Όχι, αποδεικνύεται η αλήθεια και η πληρότητα μιας σχέσης, έτσι, μέσα από τις εκδηλώσεις της, και αυτή η εκδήλωση, η κύρια εκδήλωση είναι το ότι ο άνθρωπος αρχίζει να μοιάζει με το Θεό, με τον οποίο αγαπά, με τον Χριστό. Και αυτό το πράγμα εμφανίζεται τότε υπό μορφή αρετών. Δηλαδή, δεν είναι όμως ότι κανείς κυνηγά τις αρετές καθ' αυτές. Να γίνεις πτωχός στο πνεύματι, ας πούμε. Γιατί να γίνω πτωχός στο πνεύματι? Καταλάβατε? Πάρτε τώρα τους μακαρισμούς που λέγαμε πριν και αυτά που λέτε τώρα που είναι συμπληρώματα ουσιαστικά. Δεν είναι αυτός σκοπός αυτά τα πράγματα. Ακριβώς γι' αυτό λέει δεν καταλύω τον νόμο, αλλά έρχομαι να δώσω το σκοπό του νόμου, ο οποίος είναι αυτή η σχέση. Ναι, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει σαν στόχο απλά την αρετή. Ο Άγιος Μάξιμος το λέει ωραία αυτό, όταν λέει δια την αλήθεια είναι στην η αρετή. Αλλού δια την αρετή είναι η αλήθεια. Δια την αλήθεια είναι στην η αρετή. Καταλάβατε, δηλαδή φανερώνει την αλήθεια που είναι η σχέση αυτή. Η αρετή. Ακριβώς γι' αυτό η κατάσταση του χριστιανού δεν είναι η κατάσταση, ας πούμε, το εξωτερικά τελείου, είναι το μετανοώντος η κατάσταση. Αυτή του μεταγγίζει συνέχεια ζωή η κατάσταση. Η εσωτερική εργασία της μετάνοιας δεν φαίνεται εξωτερικά πάντοτε. Και ούτε χρειάζεται να ανάγκη να φαίνεται. Δεν χρειάζεται να φαίνεται, γιατί αν φαίνεται σταματάει. Θα σταματήσει μέσα στον έπαινο των ανθρώπων. Θα σταματήσει σε λίγο. Αν δεν φαίνεται καθόλου, είναι ακόμα καλύτερα. Να γίνεται εντοκρυπτό. Μια τέτοια εργασία που να μην εξωτερικά δημιουργεί τέτοια υποψία. Αλλά με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος παίρνει ζωή συνέχεια από τη ζωή του Χριστού. Και αυτό το πράγμα φανερώνεται, έτσι, έχει ένα καρπό, έτσι, και η καρπός του Αγίου Πνεύματος μετά επισφραγίζει αυτό το... Αλλά πάντως λειτουργούν μέσα στα πλαίσια μια σχέση. Γι' αυτό ακριβώς μπορεί να είναι ο άνθρωπος αμαρτωλός και να έχει σχέση μετά τον Χριστό. Μπορεί να, και εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να ξεπεράσει κάτι το οποίο τον ταλαιπωρεί, γιατί έγινε έξι, γιατί ξέρω εγώ έγινε, έχει ρίζα μέσα του, έχει μια ψυχική τραυματική ρίζα, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Σχέση όμως έχει, όπως ο ληστής, ναι, και θεραπεύεται μέσα από τη σχέση αυτή σιγά σιγά. Ναι, άμα όμως πεις τον άλλον, όπως λέμε εμείς τώρα πολλές φορές στα παιδιά, ας πούμε, κάνε εκείνο, φτιάξε το άλλο. Μα για να γίνει αυτό πρέπει να φτιάξει, να πω το μόνο παράδειγμα που θα ήθελα να πω και να τελειώσουμε ίσως γιατί κουραστήκατε, είναι το παράδειγμα του δαιμονιζομένου των Γαδαρινών, ας πούμε. Βλέπουμε ότι έφυγαν τα 7 δαιμόντα, η λεγεώνα των δαιμονίων, και μετά ήλθε ηματισμένος και σοφρονών. Φανταστείτε τον Χριστό να του λέγει, κοίταξε πώς εμφανίζεσαι μπροστά μου, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ντύσου πρώτα, εμφανίσου σαν άνθρωπος, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ένας βαρόνος, λένε οι Άγγλοι, μου λέγει ένας Άγγλος, δεν μου αντέχω, λέει, αυτό το Θεό, λέει. Το Θεό, πολλές φορές, ξέρετε, οι Αγγλικανοί έχουν μια πομπόδια της λατρεία και μια αυτή. Βαρόνος, λέει, είναι αυτός ο Θεός. Λοιπόν, να εμφανιστεί σαν βαρόνος, λοιπόν, και να του πει, τι χάλια είναι αυτά? Καταρχήν, εγώ μπορώ να σε θεραπεύσω, αλλά πώς ήρθες έτσι? Αυτό κάνουμε εμείς πολλές φορές με τους άλλους. Να είναι όπως πρέπει. Πώς θα είναι όπως πρέπει? Το ότι είναι, το ότι υφίσταται είναι μεγάλο καλό, το θαύμα, όχι το ότι... Όταν ο άνθρωπος, λοιπόν, θεραπευτεί και βγει από μέσα του και κακό και αρχίσει να αλλάξει μέσα του η κατάσταση, μόνος του, έτσι και εξωτερικά ακόμα, αρχίζει σιγά σιγά
να το δείχνει, όχι κραυγαλαία οπωσδήποτε. Και αυτό το... Μόνο να μην, να μην μείνει ότι πρέπει να έρθει ο Θεός κατευθείαν από τον ουρανό για να γίνει αυτή η πάντα. Έτσι ακριβώς. Να καταλάβουμε ότι και εγώ νομίζω και μέσα από τις εντολές του Χριστού μπορεί να δει κανείς τον Χριστό, αλλά να μην τυποποιήσει τις εντολές. Όταν κανείς κάνει την υπακοή, θα ξέρετε, δεν θα κάνει υπακοή γιατί είναι εντολή, αλλά γιατί είναι ο Θεός. Ο Θεός, από αγάπη προς τον Θεό, την κάνω την εντολή. Έτσι, ξεπερνάω την εντολή και βρίσκω τον εντολέ. Και ταυτοχρόνως να ξέρουμε ότι η νεκρότητα της φύσεώς μας δεν μπορεί να προβάλλει έργων. Γι' αυτό και λέει η πίστη, άνευ έργων νεκράστη. Δεν είναι το έργο που ζωντανεύει την πίστη, αλλά ζωντανεύει ο άνθρωπος και φτιάχνει έργα πίστεως. Αυτά. Να είστε καλά.